Αρκαδία 938. Θα ήθελα ιδιαίτερος να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και με την ευκαιρία αυτή μας δίνετε η δυνατότητα να ανοίξουμε μια κουβέντα η οποία νομίζω ότι θα αποτελέσει και το σημείο αναφοράς από εδώ και πέρα για την Πελοπόννησο. Εγώ θα χαρακτήριζα τη σημερινή συνάντηση ως πρώιμο στάδιο μιας επιταχυνόμενης διαβούλευσης σε πολιτικό επίπεδο για την Πελοπόννησο, που θα έχει ως κύριο στόχο το να διαφυλάξει την φερεγγιότητα και το πολιτιστικό υπόβαθρο της πολιτικής που έχει αναπτυχθεί πλέον σε όλη την Πελοπόννησο. Κόντρα σε όλους αυτούς τους επιτίδους, σε όλους αυτούς τους ιδιωτελείς που θέλησαν μόνο και μόνο να χρησιμοποιήσουν ως πειραματόζωο την Πελοπόννησο για τα δικά τους σχέδια. Αυτή η διαβούλευση λοιπόν, η οποία θα επιταχυνθεί, θα έχει ως κύριο σημείο να επαναφέρουμε πάλι την κουβέντα στις βασικές προτεραιότητες του πολιτικού σχεδιασμού και του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιφέρειάς μας. Σε αυτόν τον ρόλο, με αυτή τη βαθιά πίστη και την εξαιρετική γνώση που έχει η νέα Πελοπόννησος, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον της περιφέρειας. Και κυρίως να αποσαφηνίσουμε την στάση και τη θέση της νέας Πελοποννήσου, η οποία όπως εδώ και πολύ καιρό έχω πει, ήρθε για να μείνει για πολλά χρόνια. Με συνεχή παρουσία στην περιφέρειά μας, κυρίως όμως με την ιδιαίτερη φροντίδα απέναντι στους πολίτες. Θέλουμε να ανταποδώσουμε την αγάπη και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας που για τρεις εκλογικές μάχες μας έχουν δώσει την δυνατότητα να καυκόμαστε για αυτή την υποστήριξη. Ως αντίδωρο λοιπόν αυτής της αγάπης των Πελοποννησίων συμπολιτών μας, έχουμε να πούμε ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε με τον βηματισμό που εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Κόντρα σε όλους αυτούς που είπα πάλι, τους επιτίδιους, όλους αυτούς τους ανθρώπους που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μόνο η δική τους επιβίωση, η δική τους χρήση του δημόσιου χώρου για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Θέλω να ανακοινώσω λοιπόν ότι η Νέα Πελοπόννησος ήδη έχει έτοιμο το πρόγραμμά της, όπου όλα τα στελέχη της και αυτά που εκλέγησαν και αυτά που δεν έχουν εκλεγεί, αλλά και οι αμέτρητοι φίλοι της, της Νέας Πελοποννήσου, θα δημιουργήσουν, θα έλεγα, το σκιώδες σχήμα που θα πάρει την ευθύνη αυτής της δημόσιας διαβούλευσης. Της διαβούλευσης προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και του οράματος της περιφερειάς μας. Στην πρώτη συνάντηση που θα κάνουμε στα νέα μας γραφεία, της Νέας Πελοποννήσου, και θα είναι μέσα στο πρώτο 15 μέρο του Σεπτεμβρίου, θα ανακοινώσουμε τις ευθύνες που θα αναλάβουν τα στελέχη μας, τις προτεραιότητες που θα έχουν στο έργο τους, αλλά θα αναπτύξουμε και το μοντέλο αυτής της διαβούλευσης, κάνοντας χρήση όλων των νέων δεδομένων και των νέων τεχνολογιών, αποκλείοντας τους ενδιάμεσους, τους μεταπράτες των λαθρέων συμφερόντων,
και όλων αυτών που έχουν εξαιρετικά πληγώσει την εικόνα της περιφέρειας μας. Το δεύτερο που θα γίνει είναι ότι θα είναι η πρώτη συνάντηση, η προκαταρκτική συνάντηση για το think tank της πολιτικής φυσιογνωμίας της νέας περιοχής. Πιστεύω λοιπόν ότι ανοίγουμε αρκετούς δρόμους στους οποίους καλούμαστε να περπατήσουμε και να τους περπατήσουμε μαζί με τους πολίτες. Αυτό που ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω ότι η νέα Πελοπόννησος είναι βαθύτατα μοιημένη στις αρχές και στις αξίες της δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Και όπως στην αρχή δηλώσαμε, είπαμε ότι είμαστε υπερήφανοι για τη νέα Πελοπόννησος κάτω από τις αντίξωες συνθήκες ενός μετόπου συμφερόντων, πολιτικής υποκρισίας και πολιτικού σχεδιασμού συνωμοσιολογίας από τα γραφεία των πολιτικών κομμάτων, στάθηκε δυνατή και συγκέντρωσε το 47% την δεύτερη Κυριακή, αφού την πρώτη Κυριακή νίκησε κατά κράτος όλες τις πολιτικές παρατάξεις που λαμβάνανε μέρος στις εκλογές για την περιφέρεια Πελοπόννησου. Και αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Το αναγνωρίζουμε ως μέγα αντίδωρο δικό μας απέναντι στην αγάπη των συγχωριτών μας. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σχολιάσω και δύο-τρία θέματα τα οποία αποτελούν συζήτηση. Αποτελούν συζήτηση ενός ευρύτερου λαϊκισμού που έχει με το μέρος του το ψέμα και όλους τους παράγοντες που συντήρησαν το ψέμα στην περιφέρειά μας. Αλλά το ψέμα, έτσι όπως λένε οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας, έχει κοντά ποδάρι. Πολύ γρήγορα θα σπάσει αυτή η ανιερή συμμαχία. Όταν δεν θα εξυπηρετηθούν τα κατηδίαν συμφέροντα, τότε θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε την προσωπική έκβαση μιας ανομολόγητης ιστορίας, όπου οι ιστορίες θα ξεδιπλώνονται κατά ρηπάς. Ακούστηκε, και θέλω να σχολιάσω ιδιαίτερα, στυλιτεύοντας την στάση του γραφείου του Πρωθυπουργού, του σημερινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε οδηγίες και εντολές για αποστασία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, αλλά ιδιαίτερα αυτή την ώρα θα ήθελα να το πω. Να το επαναφέρω πάλι στην συζήτηση, στο πολιτικό μέγεθος αυτής της συζήτησης, γνωρίζοντας ότι οι λογικές των αποστασιών ήταν ακριβώς αυτές που τραυμάτισαν τη χώρα την περίοδο της δεκαετίας του 70, ήταν αυτές που οδήγησαν σε αδιέξοδα και σε καταστροφές. Συνέχισε λοιπόν στην ίδια αντίληψη. Αυτό το νόμισμα πληρώνεται και πληρώνεται ακριβά. Ο νέος περιφερειάρχης, που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, οδηγούμενος από τα στελέχη του κόμματος, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος για να μιλήσει στην Πελοπόννησο και στους Πελοποννήσιους συμπολίτες, ακολούθησε αυτή τη διαδικασία, τη διαδικασία της επίκτησης των αποστασιών. Το ξεπερνάμε αυτό. Το δεύτερο θέμα που θέλω να δείξω είναι τα πολλά ψέματα που ακούγονται.
ακούστηκε ξαφνικά ότι θα φέρει κάποια εταιρεία για να ελέγξει την νομιμότητα των συλλογικών οργάνων της περιφέρειας Πελοποννήσου, αγνοώντας και κρίμα που αγνοεί ότι όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων τη χάνουν της έγκρισης νομιμότητας από φορείς και υπηρεσίες που προβλέπονται από τον νόμο και από το Σύνταγμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πού οδηγούνται τα πράγματα. Το τρίτο σημαντικό θέμα, τα πολλά ψέματα. Τεχνικά άκουσα ότι θα φροντίσει καινούργια περιφερειακή αρχή για τα δίκτυα της Τάκας, τα δίκτυα του Φιλιατρινού, αγνοεί όμως και τις υπόλοιπες ανάγκες. Τι γίνεται με τον ανάβαλο και με την ολοκλήρωση των δικτύων της Ερμιονίδας, του Κρανιδίου και του Πόρτο Χιλίου. Αγνοεί για το φράγμα της Κελευθίνας και ασφαλώς δεν γνωρίζει ότι αυτά τα έργα με δική μας φροντίδα και με την άριστη συνεργασία με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, με την προηγούμενη κυβέρνηση, τα έργα έχουν εξασφαλιστεί ενταγμένα στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να θυμίσω κάτι στους πολίτες, γιατί αυτό έχει πλέον νόημα, ότι από τα 400 εκατομμύρια της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η περιφέρειά μας κατάφερε να εντάξει έργα 160 εκατομμύρια. Αρκαδία 938.